2, 24 ώρα μετά την έκδοση του εντάλματος για τη βίαιη προσαγωγή του, ο Μάξιμος Αράφης έδωσε σημεία ζωής. Με επιστολή του προς την Υπηρεσία Προστασίας Μαρτύρων της Ασφάλειας, επιμένει να ζητά η εξέτασή του από την Προανακριτική Επιτροπή να γίνει από διαφορετική αίθουσα με μετάδοση ήχου και αλλίωση της φωνής του. Η επιστολή κοινοποιήθηκε αμέσως στα μέλη της Προανακριτικής, που φέρεται να δήλωσαν πως δεν διαπραγματεύονται τον τρόπο εξέτασής του. Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να σέβεται την νομιμότητα, δήλωσε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος 7. Οι μάρτυρες πρέπει να καταθέσουν με τα εχέγγυα που τους παρέχει ο νόμος να πάνε σε ξεχωριστό χώρο, με αλλοιωμένη φωνή, με χαρακτηριστικά. Να κληθούν και να καταθέσουν όπως ακριβώς εξετάστηκαν από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος προδημήνου περίπου τους εξέτασε. Μετά την εμφάνιση του προστατευόμενου μάρτυρα και την πρώτη αντίδραση της πλειοψηφίας της Προανακριτικής, φαίνεται ξεκάθαρα πως Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής δεν θέλουν την εξέταση των μαρτύρων, αλλά την τρομοκράτησή τους, καταγγέλει Κουμουνδούρου. Θέλουν να ρίξουν σκοτάδι στο σκάνδαλο Νοβάρτης και δεν τους ενδιαφέρει αν θα καταλύσουν το κράτος δικαίου. Δεν θα τους περάσει. Εγώ και να χάσω, θα είμαι στο στρατόπεδο των έντιμων ηρωικά νικημένων. Αν κερδίσουν, θα είναι οι διεφθαρμένοι νικητές. Συγγνώμη, δηλαδή, η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη είναι αλακάρτ. Εάν δηλαδή ο κύριος Παπαγγελόπουλος βρεθεί εμπλεκόμενος, αυτό θα σημαίνει ότι είναι ηρωικά ιτημένος, και αν τελικά αυτοί που θα κρίνουν ότι ήταν κάποιοι εμπλεκόμενοι θα είναι αυτοί που είναι οι διεφθαρμένοι. Υπερασπίζεται. Υπάρχει λοιπόν μία διεθνής μέθοδος για τους μάρτυρες προστασίας δημόσιου συμφέροντος. Και έρχεται λοιπόν σήμερα μία προανακριτική με μία δεδομένη πλειοψηφία και πάει να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Δίνεται η δυνατότητα να τυλίγονται σε μια κόλλα χαρτί, να το πούμε λαϊκά, άνθρωποι να βρίσκονται κατηγορούμενοι με κρυφές μαρτύρες και κρυφούς μαρτύρες. Την απάντηση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο υπόμνημα τριών σημείων που κατέθεσαν χθες, αναμένουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής. Με όλους τους νόμιμους τρόπους να πάρουμε τις απαντήσεις που πρέπει. Και οι απαντήσεις που πρέπει να μας τις δώσουν οι μάρτυρες. Ο πανικός Νουδού και Κινάλ για το φιάσκο τους είναι έκδηλος.